Καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, κύριο Νίκο Κοκολάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλή χρονιά με υγεία σε όλους τον κόσμο και εύχομαι στον καθένα προσωπική οικογενειακή ευτυχία. Να είστε και εσείς καλά. Μπορούν όλα τούτα εδώ να αντιμετωπιστούν? Γιατί δεν κάνει ποτέ να ξεχνάμε ότι πίσω από τα μεγέθη, τα διαφορετικά μεγέθη που ακούσατε να λέει ο κύριε Κοκολάκη, άλλα η Eurostat, άλλα η Ελστάτ, άλλα η ΔΥΠΑ κλπ. Υπάρχουν ζωές, ανθρώπινες ζωές, και αυτές οι ζωές είναι που υποφέρουν πολύ περισσότερο από όλα αυτά τα οποία διαμορφώνονται έτσι όπως διαμορφώνονται. Αλήθεια, για να το ξεκινήσω διαφορετικά, το 23 πιστεύετε ότι θα μπορέσουν ενδεχόμενα να αντιμετωπιστούν πράγματα ή να μειωθούν αυτά τα μεγέθη? Ακούστε να δείτε, για μας όπως και εσείς είπατε, είτε λέγεται Eurostat, είτε Ελσάτ, είτε ΟΑΕΔ, η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη. Εδώ βλέπουμε τεράστιες αποκλίσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ, όπως λέει και αυτή τη στιγμή, με την ΕΛΤΣΑΤ, δυστυχώς έτσι που μετράνε τους αριθμούς για να βγάλουν την ανεργία, είναι, ειδικά η ΕΛΤΣΑΤ είναι με βάση εκτιμήσεις που προκύπτουν από δειγματοληπτικές έρευνες του εργατικού δυναμικού, όπως και η ίδια το λέει. Διαφορετικά λοιπόν στοιχεία δίνει ο ΑΕΔ. Εδώ δεν πρέπει να μην ξεχνάμε ότι εργαζόμενος θεωρείται και εκείνος που έχει και μία μέρα εργαστεί τη βδομάδα ή δύο μέρες, άρα για μας είναι μεγαλύτερη η ανεργία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Σίγουρα μας προβληματίζει το γεγονός ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα όσο αναφορά την ανεργία, με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους. Μας προβληματίζει πραγματικά ότι και οι γυναίκες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το υψηλό ποσοστό ανεργίας αυτή τη στιγμή, το 14,7% των γυναικών στη χώρα μας, και αυτή η θέση είναι δεύτερη πάλι με το υψηλότερο ποσοστό, και επίσης είμαστε δεύτεροι γενικά μέσα στην Ευρωζώνη όσον αφορά την ανεργία για το μήνα Νοέμβριο με 11,4%. Σίγουρα όλα αυτά μας προβληματίζουν. Υπάρχει βέβαια, θα έλεγα, για τις γυναίκες το 14,7% που καταγράφεται αυτή τη στιγμή το Νοέμβριο, πιστεύουμε ότι είναι υψηλό το ποσοστό που οφείλεται στην εποχικότητα, γιατί γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές εργαζόμενες γυναίκες εργάζονται στα ξενοδοχεία, σαν καμαριέρες, σαν μαγείρισες, σερβιτόρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το ποσοστό πιστεύουμε ότι έχει ανέβει πάρα πολύ. Από εκεί και μετά πραγματικά μας προβληματίζουν όλα αυτά, τι πολιτικές θα υπάρξουν, ειδικά για τους νέους, που βλέπουμε ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό, ειδικά οι νέοι κάτω των 25 ετών. Αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι στο 31,3%. Καταλαβαίνετε αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Τα νέα παιδιά πραγματικά ζουν στο όριο της φτώχειας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πρέπει πραγματικά να υπάρχουν εκείνες οι πολιτικές να στηρίξουν αυτά τα παιδιά. Ξέρουμε ότι έχουν πάρει το πτυχίο τους. Δεν υπάρχουν εκείνες οι πολιτικές κατευθύνσεις που το σώζει το παιδί, μόλις πάρει το πτυχίο του να βρει στον τομέα εκείνο που έχει σπουδάσει. Αναγκάζονται και δουλεύουν σε άλλους χώρους εργασίας, σε άλλους επαγγελματικούς χώρους για να επιβιώσουν αυτή τη στιγμή και να προσφέρουν και αυτά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δυστυχώς το 2023 βλέπουμε καθημερινά ανατιμήσεις τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Βλέπουμε ότι πραγματικά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων έχει πέσει πάρα πολύ λόγω των αυξήσεων. Εμείς λέμε ότι πραγματικά πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα. Ακούμε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τον Απρίλιο. Εδώ πρέπει η πολιτεία να δοθούν κίνητρα, να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που τόσο ώστε οι εργαζόμενοι να διασφαλίζονται με καλύτερους μισθούς. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να δώσει στους κοινωνικούς εταίρους, είτε λέγεται ΓΕΣΕ, είτε λέγεται ΣΕΒ, είτε λέγεται ΣΕΤΕ, να τους δίνει το δικαίωμα σε αυτούς τους κοινωνικούς εταίρους να υπογράφουν τις συμβάσεις και όχι να τους ορίζει ο κάθε υπουργός εργασίας. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα όσον αφορά την απασχόληση. Βάλατε μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά από μέτρα, από προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία μέχρι
σήμερα εσείς πιστεύετε όσα έχετε ακούσει, τις εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις, δεν βλέπετε ότι θα προχωρήσει κάτι στα θετικά, στα γρήγορα μέσα στο 2023, γιατί το αρχικό με ερώτημα ήταν αν πιστεύετε ότι ή αν βλέπετε ότι το 2023, όσο και αν λέει ο καθένας από εμάς ότι μπορεί να είναι πολύ στριμωγμένο με τις συνεχείς ανατιμήσεις όπως είπατε, ότι ενδεχόμενα κάτι καλό να φέρει, ας μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, να αφήσουμε εκείνη τη χαραμάδα της ελπίδας, αλλά έτσι όπως θα λέτε δεν μου δίνεται και ιδιαίτερα τόνο αισιοδοξίας. Λέτε ακούστε, πρέπει να δουν, πρέπει να κάνουν, πρέπει να αποφασίσουν. Ακόμα δηλαδή είμαστε στις εξαγγελίες, στις ανακοινώσεις. Αυτό λέμε. Βεβαίως. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρα μας βασίζεται στον πρωτογενή τομέα, βασίζεται στον τουρισμό, βαριά βιομηχανία της χώρα μας, βασίζεται στο κατασκευαστικό τομέα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο τουρισμός σίγουρα πήγε πολύ καλά. Πιστεύουμε ότι και το 2023 θα είναι το ίδιο καλός. Από εκεί και όμως με μέτρα ή μη μέτρα θα έλεγα εγώ, όπως είναι το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είναι διάφορες επιδοτήσεις. Αυτά για μας δεν είναι αυτά. Εγώ νόμιζα κύριε Κουκουλάκη ότι θα λέγατε κάτι άλλο, γιατί το έχετε πει πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι εκεί πρέπει να το σταματήσετε λίγο, διότι και οι δικές σας οι προτάσεις και οι αναφορές έχουν μια ιδιαίτερη αξία, γιατί είσαστε και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ναι, ο τουρισμός πήγε καλά. Ναι, αριθμητικά τουλάχιστον είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Ναι, αλλά από εκεί και κάτω μετά το ναι υπάρχει και το αλλά. Αυτό πώς μεταφράστηκε με τις αμοιβές των ανθρώπων οι οποίοι δούλεψαν στον ξενοδοχειακό χώρο, στον τουριστικό χώρο, στον επισητισμό, τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν μέσα στα διάφορα τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή οτιδήποτε άλλο, αεροδρόμιο. Νομίζω πάρα πολύ συχνά τους αναφέρεται στις επαφές μας, στις συνομιλίες μας, αυτούς τους ανθρώπους. Υπήρξαν μέτρα για αυτούς ώστε να καταφέρουν να ορθοποδήσουν. Ακούστε να δείτε, εμείς οι εργαζόμενοι, ειδικά οι εργαζόμενοι εκείνοι, οι εποχικοί εργαζόμενοι, το έχω πει πολλές φορές, είμαστε επισφαλείς εργαζόμενοι, ζούμε με την ανασφάλεια μόνο της εποχικότητας, από εκεί και μετά βλέπουμε ότι δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα τόσο οι εργοδότες όσο και η κυβέρνηση που το σώστε να στηριχθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Και συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή εργοδότες, ξενοδόχοι που δυστυχώς δεν αμείβουν όπως πρέπει τους εργαζόμενους βάσει το συλλογικό συμβάσιο εργασίας. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι πολύ δύσκολες, πολύ δύσκολες. Βλέπουμε ότι εργαζόμαστε για 6 μήνες μάξιμου θα έλεγα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε όλο το χρόνο με στην 3 μήνες ταμείο ανεργίας. Δεν είναι αυτές στήριξη από την πολιτεία. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε να υπογράψουμε τη νέα τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Εμείς έχει υπογραφεί η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυξήσεις 10,5%. Εμείς ζητάμε σαν νομός Ηρακλείου, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει ο νομό μας, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, λόγω των αρχαιολογικών χώρων που υπάρχουν, πολιτιστική, πολιτισμική κληρονομιά. Έχουμε τα καλύτερα ξενοδοχεία, πεντάστερα, πολυτελέστατα. Άρα οι εργαζόμενοι εδώ προσφέρουν υπηρεσίες που είναι άκρως εξειδικευμένες. Γι' αυτό υπογράφουμε τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Ζητάμε λοιπόν αυξήσεις της τάξης του 15%. Ζητάμε κάποια θεσμικά δικαιώματα που το ώστε να δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους, να βελτιωθούν οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων και να μην έχουμε αυτή την τάση φυγής που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια των εργαζομένων από τον κλάδο του τουρισμού, του επισητισμού, να ψάχνουν άλλους κλάδους. Λέμε ότι πρέπει επιτέλους οι ξενοδόχοι να το καταλάβουν και να αμείβουν τους εργαζόμενους βάσει αυτών που προσφέρουν. Το αυτονόητο ζητάμε. Δεν έχει υπογραφεί όμως, έτσι δεν είναι. Δεν έχει υπογραφεί όμως, έτσι δεν είναι ακόμα η τοπική συλλογική σύμβαση. Η τοπική, είμαστε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε μέχρι και την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καταλήξει. Έχουμε κάνει τις πρώτες επαφές. Είμαστε σε καλό δρόμο, θα έλεγα. Αλλά μένουν να βάλουμε και τις τελευταίες πινελιές, θα έλεγα, πάνω στη σύμβαση, ούτως ώστε να καλυφθούν
οι συναδέλφοι να ξενοδοχοϊπάλλουν και να αμείβονται όπως πρέπει να αμείβονται. Άρα λοιπόν κρίνεται ότι το 2023 εκτός του χώρου του τουρισμού αλλά και εντός του χώρου του τουρισμού αλλά στην αγορά εργασία συνολικότερα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας, από την στιγμή που τα μέτρα, όπως λέτε, της πολιτείας δεν κρίνεται ότι είναι τα ουσιαστικά, δηλαδή όπως έχετε πει κατά κόρον σαν αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, επιδότηση της εργασίας και όχι επιδότηση της ανεργίας. Πολύ σωστά το βάζετε. Εμάς εσείς τα λέτε. Εγώ απλά το υπενθυμίζω. Είναι αίτημά μας πραγματικά ότι πρέπει να επιδοτείται η εργασία. Πρέπει πραγματικά, εάν θέλουμε, είμαστε στον ευλογημένο τόπο της Κρήτης που πρέπει να υπάρξουν πραγματικά, εάν θέλουμε να έχουμε τουρισμό, μπορούμε να τον έχουμε όλο τον χρόνο, πρέπει να μπουν όμως στις σωστές βάσεις, πρέπει η πολιτεία να σκύψει το κεφάλι σε δημόσιες επενδύσεις, πρέπει και οι εργοδότες ήδη οι ξενοδόχοι που το κάνουν σε μεγάλο βαθμό και κάνουν πολύ ανακαινήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε και προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Άρα είναι ένα συνολικό πακέτο που πρέπει πραγματικά να το δει η πολιτεία, να στηρίξει όλους τους εργαζόμενους, γιατί μέσα από το τουρισμό δουλεύουν περίπου άλλα 200 επαγγέλματα. Είναι, πιστεύω, όπως το προείπα και στην αρχή, ότι είναι ο μοχλός ανάπτυξης της χώρας, όχι μόνο για τους ενδοχοϋπαλλήλους και τους εργαζόμενους στον επιστημισμό, αλλά και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους που δραστηριοποιούνται μέσω του τουρισμού. Δεν μου λέτε, κύριε Κοκολάκη, πότε υπολογίζετε ότι φέτος, πότε ή ξέρετε ότι φέτος ανοίγει η κίνηση, ανοίγουν τα ξενοδοχεία? Εγώ, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και εμείς, αλλά και με αυτά που ακούμε, πιστεύουμε ότι θα ανοίξουν πολύ νωρίς τα ξενοδοχεία. Πιστεύουμε ότι αρχές του Απριλίου θα έχουν ανοίξει αρκετά ξενοδοχεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, με τους τουριστικούς πράκτορες, με τους τουριστικούς φορείς, ότι και το 2023 θα είναι μια πολύ καλή σεζόν για το τουρισμό της χώρας μας, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και για τους εργαζόμενους, όπως το τονίζω κάθε φορά, και έτσι πρέπει να είναι. Μάλιστα. Με μια μέρημνα παραπάνω που θα πρέπει να δοθεί στους νέους και στις γυναίκες, οι οποίες βάλλονται πολύ περισσότερο στην αγορά εργασίας ή βάλλονται πολύ περισσότερο από την ανεργία. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.